Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κάνετε, καλά είστε? Πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ολοκληρώνοντας σήμερα τις επισκέψεις του σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Ο Υπουργός έφτασε λίγο μετά τις 10 στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και σε σύσκεψη που έγινε και κλεισμένων των θυρών στο αμφιθέατρο, ενημερώθηκε εκτενώς για τις ελλείψεις προσωπικού ανακλινική. Εμείς αυτά που του θέσαμε ήταν σε γενικότερο πλάνο. Μάλλον ο κάθε γιατρός μίλησε για την κλινική του ξεχωριστά. Ο κάθε διευθυντής μίλησε για την κλινική του. Εμείς μιλήσαμε όμως για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου. Είπαμε οι τρεις πυλώνες του νοσοκομείου, βασικοί πυλώνες είναι τα επίγοντα, οι χειρουργικές και οι παθολογικές κλινικές, οι οποίοι και τα τρία αυτή τη στιγμή πολυτουργούν στο νοσοκομείο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άκουσε τις θέσεις της διοίκησης για τον προγραμματισμό της αναφορικά με την ανάπτυξη των κλινικών, την ενεργειακή αναβάθμιση και την επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής. Ταυτόχρονα όμως ο διοικητής Γιώργος Μπέας του έθεσε το θέμα της υποστελέχωσης, το οποίο εξειδίκευσαν οι διευθυντές των κλινικών. Τα επίγοντά μας υπολειτουργούν και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Οι παθολογικές μας υπολειτουργούν γιατί δεν έχουμε γιατρούς και έχουμε μόνο κάτι γυρασμένους γιατρούς που πότε είναι στα επίγοντα, πότε είναι στην κλινική και εναλλάσσονται πάνω κάτω κατά τη διάρκεια της μέρας οι άνθρωποι αυτοί άνω των 60 χρονών. Οι χειρουργικές κλινικές που συγχωνεύτηκαν γιατί δεν υπήρχαν γιατροί και οι δύο χειρουργικές γίνανε μία. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας την αυτονόμηση του τμήματος επιγών των περιστατικών, επέμεινε στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης νευραλγικών τμήματων με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ζήτησε πρόσθετο ασθενοφόρο για δευτερογενείς μεταφορές. Σημαίνει τα εξιτήρια από το νοσοκομείο και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και να πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για να πάνε από το νοσοκομείο στο σπίτι τους με τα λευκά ταξί και τα ιδιωτικά ασθενοφόρα. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα ανακοινώσει τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αφού προηγουμένως επεξεργαστεί τα λεπτομερή στοιχεία με τις ανάγκες που ζήτησε να του αποσταλούν.